Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγόνη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα χτεσινά, όχι από τα σημερινά, δηλαδή από το αίτημα το οποίο κατέθεσε και επισήμως πια ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για αναστολή της τελωνειακής σύνδεσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, δείχνει κυβέρνηση που έχει στρατηγική όταν μέσα σε 4 μέρες, 5, περάσαμε από την δήλωση του Πρωθυπουργού κυρώσεις ίσον ένταση στο να ζητάμε επισήμως, όχι απλώς κυρώσεις, τη μητέρα των κυρώσεων? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Η Ελλάδα έχει θέσει το ζήτημα των κυρώσεων εδώ και καιρό. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι, άλλωστε, ήδη από πέρσι το καλοκαίρι, στις 15 Ιουλίου αμέσως που αναλάβαμε, και βεβαίως τώρα και στο τελευταίο Συμβούλιο και στο προηγούμενο μετεπιτάσεις. Και τώρα πάμε στα επόμενα βήματα. Η Τουρκία θα μας έχει παντού μπροστά της. Πρέπει να το πάρει απόφαση. Θα φτάσουμε μέχρι τέρμα και θα εξαντλήσουμε όλα τα διπλωματικά μέσα πίεσης και βεβαίως και αυτό της Κοινωνιακής Ένωσης. Νομίζω είναι μια μείζωνα πρωτοβουλία αυτή που έχει να κάνει όχι μόνο με την παραβατικότητα σε βάρος μας, αλλά με την ευρύτερη παραβατικότητα της Τουρκίας, έτσι δεν είναι, η οποία παραβιάζει τα δεδομένα της Τελωνειακής Ένωσης, μην το ξεχνάμε αυτό, δίνοντας κρατικές ενισχύσεις παράνομα σε επιχειρήσεις της με αθέμητο ανταγωνισμό, παραβιάζοντας τα περιβαλλοντολογικά εργασιακά πρωτόκολλα της Τελωνειακής Ένωσης που ίδια υπέγραψε και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει καταγραφή αυτών των παραβιάσεων και βεβαίως ζητούμε μετά την καταγραφή την αναστολή, που είναι κάτι που θα πονέσει πάρα πολύ. Πιστεύετε? Αν συμβεί, βέβαια, γιατί είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή. Ξέρετε ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά συμφέροντα, για να τα πούμε όλα. Αυτό όντως είναι αλήθεια. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν πιστεύετε ότι ποτέ μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογή κυρώσεων, όχι απλώς να συζητούνται ή να καθόμαστε να κάνουμε debate για το εάν περιγράφονται ή όχι σε κείμενα συμπερασμάτων, να εφαρμοστούν. Να εφαρμοστούν και να δαγκώνουν, που λέγει ο κύριος Πέτσας. Ναι, δίκιο έχετε. Το Συμβούλιο είχε θέσει έναν ορίζοντα μέχρι το Δεκέμβριο. Εμείς το έχουμε φέρει πιο μπροστά. Θέλουμε να το φέρουμε πιο μπροστά. Η Τουρκία δίνει διαρκώς και νέα επιχειρήματα. Καταλαβαίνω τι λέτε και πού το πάτε. Η Ευρώπη, καλώς ή κακώς αυτή είναι, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αλλά ένα μεγάλο καράβι το οποίο αργεί να στρίψει, αλλά όταν στρίψει χαράζει πορεία. Νομίζω εδώ βρισκόμαστε σήμερα για να τη βοηθήσουμε να στρίψει. Και νομίζω ότι στρίβει. Στρίβει, λέτε. Καταρχάς, επειδή το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, η κυβέρνηση ζητάει κυρώσεις. Πρώτη φορά το θέμα των κυρώσεων ετέθη επί Τσίπρα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ήταν στα συμπεράσματα της τελευταίας συνόδου κορυφής στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, όταν δεν είναι στις Βρυξέλλες, όταν δεν πηγαίνει στη σύνοδο, ότι η Ελλάδα δεν θέλει κυρώσεις, θέλει διάλογο, ότι στα νέα, 3 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής, την περασμένη Δευτέρα, έλεγε κυρώσεις ίσον ένταση. Φοβάμαι ότι δεν είσαστε καλά πληροφορημένος. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά... Πληροφορήστε με. Ναι. Κυρώσεις μπήκαν στις 15 Ιουλίου του 19 άμα τη αναλήψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Ξέρω την επιχειρηματολογία του Αλέξη Τσίπρα, δεν ισχύει και έχει απαντηθεί. Από εκεί και πέρα, και αφορούσαν αυτές τις κυρώσεις την Κυπριακή Δημοκρατία και τις παραβιάσεις, τις κατάφορες παραβιάσεις σε βάρος της, στην ΑΟΣ της. Την προηγούμενη διετία, να θυμίσω, επί Αλέξη Τσίπρα δεν είχαμε απλώς έρευνες, είχαμε γεώτρηση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από πλευράς Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Αυτή λοιπόν, όμως η κουβέντα δεν ξέρω που πάει, γιατί θα σας έλεγε τώρα, αν είχαμε σε ένα διπλανό παράθυρο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επί Τσίπρα δεν είχαμε και το Roots Race να κόβει βόλτα στα 8 μίλια από το Καστελόριζο. Ναι, δεν είχαμε παραβιάσεις δηλαδή επί Τσίπρα. Είτε στον εναέριο είτε στο θαλάσσιο χώρο. Εντάξει, είναι και αυτό μια εμφάνιση άποψη. Έχει εκτραχυνθεί όμως η Τουρκία, δεν έχει εκτραχυνθεί. Δεν λέω ότι φταίει ότι δεν είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αλλά το πράγμα διαρκώς χειροτερεύει, δεν είναι έτσι, κύριε Κερίδη? Ναι, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο και επί Τσίπρα. Εγώ δεν θα ρίξω τις ευθύνες και το λίθο του αναθέματος στους προηγούμενους μόνο, ή μόνο ενώ στην πενταετία Τσίπρα. Έχει να κάνει με μια ευρύτερη αυτή η εξέλιξη, η οποία χτύπησε βεβαίως από τον Νοέμβριο και μετά με το τουρκολιβικό, τον Εύρο στη συνέχεια Φεβρουάριο-Μάρτιο και βεβαίως από τον Αύγουστο και μετά την ένταση που βλέπουμε στο Καστελόριζο απέναντι στην στεναρή και αποφασιστική στάση της Ελλάδας της αυτοπεποίθησης, αν θέλετε, η οποία βάζει τοίχο
και στον Εύρο και τον Αύγουστο και τώρα, όπως το είδαμε και με τις συγκεκριμένων, δεν θέλω να μπω τώρα στα επιχειρησιακά, χθες ανοιχτά του Καστελορίζου, και έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, κυρώσεις επί των δικών μας ημερών. Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει αυτή τη συζήτηση. Τι εννοείται κυρώσεις επί των δικών σας ημερών? Συζητήθηκαν και έχουν τεθεί στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Κυρίου, δεν έχει νόημα συζήτηση για το παρελθόν και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε, αλλά η πρώτη φορά που Έλληνας ηγέτης μίλησε για κυρώσεις ήταν στις 20 Ιουνίου του 19, μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όταν στο κείμενο των συμπερασμάτων της εν λόγω Συνόδου υπήρχε η λέξη κυρώσεις. Έκτοτε δεν υπάρχει αυτή η λέξη της Συνόδους. Σε επαναλαμβάνω για τις 15 Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και έχει απαντηθεί και έχει δοθεί στη δημοσιότητα και από τον κύριο Πέτσα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ χρειάζομαι τον Αλέξη Τσίπρα και τον θέλω. Και προσβλέπω στη δικιά του στήριξη και δουλειά που έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους πολιτικούς του συμμάχους. Ναι. Δεν λέω να πείσει τον Βέμπερ, τον Τρισκατάρατο, ούτε τον Κουρτς, τον φασίστα, όπως μας έλεγε, οι οποίοι έχουν βγει αναφαζόν υπέρ της κλίσης τάξης με την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τον Πάμπλο Ιγκλέσιας με την Κοτσίδα, τον γνωστό Ισπανό ριζοσπάστη, ας του πει καμιά κουβέντα. Τώρα, σε σχέση με το... με τις... Για να μην μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο και τους 5 ευρωβουλευτές του. Mm-hmm. Αναμένω αποτελέσματα πραγματικά. Επειδή γιατί, ξέρετε, ακούσαμε και σήμερα την αριστερά στη Γερμανία, τη βουλευτή της Die Linke, να λέει ότι, να κατηγορεί την γερμανική ηγεσία ότι μόνο στα λόγια είναι δίπλα στην Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά στα όπλα. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πώς διαβάζετε την ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών? Είναι λίγο μισόλογα όσα λέει για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία? Είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό και ασκούμε εμείς την πίεση και κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Όπως έχει γίνει στον Καναδά, όπως έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε και το δείχνουμε αυτό και το λέμε και στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το λέμε ξεκάθαρα, η γαλάζια πατρίδα σημαίνει ανάφλεξη. Και όποιος δίνει όπλα για τη γαλάζια πατρίδα, κατεξοχήν τα υποβρύχια είναι τέτοια όπλα, για να εφαρμοστεί το δόγμα της ανάφλεξης της γαλάζιας πατρίδας, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και αυτό είναι κάτι που οι φίλοι μας οι Γερμανοί πρέπει να το καταλάβουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Κύριε Κερίδη, έχετε καθόλου δεύτερες σκέψεις? Μήπως δεν θα έπρεπε να απορρίψετε τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα 12 μίλια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά για την Κρήτη? Σας ρωτώ γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το επόμενο βήμα στις προκλήσεις Ερντογάν μπορεί να είναι μία ναύτεξ που να είναι 8-10 μίλια ανοιχτά του Λασιθίου, έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών μας έχει πει ότι θα προχωρήσουμε και στην Κρήτη, όπως κάναμε στο Ιόνιο βεβαίως, τώρα που έχουμε υπογράψει τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αλλά νομίζω ότι δεν βοηθάει μια τέτοιου τύπου κουβέντα πλειοδοσία στο εσωτερικό για εσωτερική κατανάλωση. Διότι τότε αναγκάζει και εμάς τους κυβερνητικούς να ανταπαντήσουμε στον Αλέξη Τσίπρα και να του θυμίσουμε τη δικιά του ολιγορία. Διότι εκ του ασφαλούς και εκ των υστέρων αντιπολίτευση δεν χωράει σε αυτό το εθνικό θέμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησης, το αναφέρομαι στον τελευταίο χρόνο, όταν προκλήθηκε από τον Νίκο Κοτζιά με τα περίφημα προεδρικά διατάγματα που του τα είχε έτοιμα και του τα παρέδωσε κατά την παράδοση του Υπουργείου τότε, στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, και ο ίδιος δεν προχώρησε. Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τη σοβαρότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα Τουρκία 1, τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις που άσκησαν εξουσία 2 και δίνει περιθώρια στον κάθε καραγιώζη, στον κάθε τσαρλατάνο να αρχίσει να παίζει παιχνίδι και να έχει ρόλο, παίζοντας την ουσία και εξυπηρετώντας, θα σας έλεγα, τις στοχές της Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν αυτό θέλει, να γίνουμε εμείς τσίρκο. Όπως είναι εκείνη. Άρα... Για να κλείσουμε. Άρα η Ελλάδα το έχει πει ξεκάθαρα ότι είναι μονομερές δικαίωμα μας το οποίο θα ασκήσουμε ανά πάσα στιγμή, όταν εμείς στείλουμε σκόπιμο όπως κάναμε στο Ιόνιο, όχι σπασμωδικά και όχι υποπίεση, όπως κάποιοι μας ζητάνε. Χρειάζεται σοβαρότητα. Βέβαια, εκεί λέτε θα το ασκήσουμε όποτε θέλουμε, όχι σπασμωδικά και υποπίεση, εκεί προκύπτει το ερώτημα αν όχι τώρα πότε. Μα είμαστε οι πρώτοι που το ασκήσαμε έτσι, γιατί το ξέρετε. Αυτή η πρώτη κυβέρνηση που από τότε που δόθηκε το δικαίωμα, από τη δεκαετία του 80, το πάει στα 12, έστω μερικώς στο Ιόνιο, ήμασταν εμείς. Δεν ήταν ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η Φόβη Γεννηματά. Για να είμαστε σαφείς τώρα, γιατί εδώ θα αντιστρέψουμε την πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ. Το ζήτημα είναι ότι ό,τι πούμε, ό,τι κάνουμε,
να ρίχνει νερό στο ριάκι της διπλωματικής προσπάθειας για την απομόνωση της Τουρκίας και να μην αφήνει κανένα περιθώριο στους Τούρκους να εμφανίσουν εμάς ως μη θέλοντας τη συνεννόηση, την καλή γειτονία, το δίκαιο, το ένα και το άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι εύκολα και ακούγονται εύκολα. Ακόμα και το μπλοκάρισμα του Ρουσρέις, που εν πάση περιπτώσει, όπως δεν θέλω να το πω ξεκάθαρα, είναι κάτι το εύκολο επιχειρησιακά να το σταματήσεις. Το ζήτημα δεν είναι το επιχειρησιακό, το οποίο το έχουμε και το έχουμε αποδείξει. Το ζήτημα είναι η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να φέρουμε τους πάντες και τους Ρώσους, επιτέλους και τους Ρώσους, οι οποίοι είδατε τι είπανε σήμερα για τον Ναβαρίνο, είδατε τι είπανε χθες για τα 12 μίλια. Αυτά δεν γίνονται τυχαία και δεν γίνονται χωρίς δουλειά. Ευχαριστώ. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.